Σας ευχαριστήσω, Σεβασμιότατε, για την ευλογία, για την υποδοχή, για τα καλά σας λόγια. Εξάλλου, και ο ίδιος ο Μακαριότατος σας ευχαρίστησε για τους δύο αρχιερείς που προσφέρετε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τον πατέρα του Γερμανό, τον Άγιο Δαμιάθιος, τον Άγιο Λουκόβας. Αυτό είναι μοναδικό. Και μεγάλη ευεργεσία για το Πατριαρχείο και μεγάλη τιμή για εσάς που προσφέρετε κληρικούς στελέχη σε μια εκκλησία στην Μαύρη Ήπειρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για όλα. Στα 10 χρόνια που είμαι εδώ Επίσκοπος και τον υπηρέτησα και εγώ ως άνθρωπος σύγκελος και σαν Διακήρυκας. Όντως έκανε πολλές προσπάθειες για την προαγωγή μου εδώ στην Ελλάδα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Το θέλετε να φέρει τον άλλο. Και τον ευχαριστώ επίσης και τον ανέφερε στο λόγο του, τον έχετε στο εθήμιο που σας έδωσα, για την προτροπή του να πάω στην Αφρική, να συνεχίσω εκεί, την διαγωνία μου στην Εκκλησία, αφού ήταν επεκκινημένες οι προσκλήσεις του Πατριάρχου να πάω πάνω και να υπηρετήσω εκεί. Πριν από 20 χρόνια έγινε το πρώτο κάλεσμα. Ήμασταν μάλιστα στον Άγιο Πρόεδρο το 2012. Είχαμε λειτουργήσει με τον Ευχαριστώ τον Δεσπότη. Λοιπόν, και εκεί μας τηλεφώνησε ο Πατριάρχης από την Αλεξάνδρεια ο Πέτρος και με κάλεσε για εκεί. Μετά, τότε είχα πει εγώ το όχι, δεν ήμουν έτοιμος να πάω. Κύριος Βίτη είχαμε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο το μοναστήριο του Λυκοσμά. Το 2009 με κάλεσε ο Νίνη Πατριάρχης, ο Θεόδωρος, ο οποίος και επέμενε. Τότε δεν άφησε ο Δεσπότης, ο Χριστός τον Πάτη. Και παραπονέθηκε ο Πατριάρχης, γιατί δεν άφησε τον Πατριάρχη στον κάτω. Και τότε συμφώνησαν, εγώ δεν πήγαινα στην Αφρική έτσι. Θα πήγαινα από όταν θα είπα χάμα. Εκεί που θα ήθελα. Αλλά συμφώνησαν εκεί, εφόσον δεν πήγα μόνιμα, να πήγαινα ένα μήνα το χρόνο. Γι' αυτό ακριβώς και πήγαινα στην Ελσάσα και έκανα τα μαθήματα στο Θεολογικό Σχολείο. Μαντική και Αποστολική και Μητροπολίτης. 10 χρόνια πήγαινε ακόμα στο Κονγκό και κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών έγινε και η επόμενη πρόσκληση, μάλιστα ο Πατριάρχης δημιούργησε και άλλη επισκοπή για μένα στο Βόρειο Κονγκό. Πήγα μάλιστα. Και τελικά, πέμπτη φορά, μεταλλή, τώρα, πριν από 2 χρόνια, και με τις αρχές του Σεβασμιότατου και την Περιτροπή και άλλου, και βεβαίως με την ευλογία και την άδεια της Σειράς Συνόδου, έγινε η απόσπασή μου και από τον Σεπτέμβριο του 20, βρίσκομαι σαν πατριαρχικός επιτρόπος καταρχάς στην ΟΠΟ.
Κόμπα της Τανζανίας. Εκεί η Ορθοδοξία έχει 20 χρόνια, έχει 60 χρόνια. Ξεκίνησε, φέτος εκεί γιορτάζουμε τα 60 χρόνια. 1962 από έναν Κύπριο, δύο που ήταν πιστός άνθρωποι, δύο άνθρωποι δεν θέλησαν να μάθουν για την Ορθοδοξία και εκείνος ο Χριστιανός κάλεσε τον πατέρα Θεόδωρο από τον Γιάμα από την Ουγκάντα. Η Ουγκάντα είναι η μήτρα της Ορθοδοξίας Ουγκάντα από την Αφρική και ξεκίνησε η Ιεραποστολή. Το 1964 μετά τη χειρονομία πάει ο Αναστάσιος εκεί. Ο Αναστάσιος ήταν από το 1959-60, ήταν ήδη στην Κένια και έκανε τις αρχαιολογικές έρευνες στα αρχαία θρησκεύματα των Αφρικανών, Γεώργιο και Κιλιμάντζαρο. Και τη δεκαετία του 80-90 ήταν μεγάλη πρόοδο της Ορθοδοξίας μας. Έγινε μια έκρηξη θεωρητικά. Το 81-82 πάει ο Αναστάσιος, 92 πάει ο Ιωνάς και τότε συνέβαινε το εξής. Άδειαζαν οι Ιεροκαθολικοί και οι Λουθιανοί λέει και γίνονταν οι Ορθόδοξοι. Σε σημείο που ανησύχησε τους Λουθιανούς ήταν δύο πάσχοντες από την Σουηδία, έκαναν έρευνα τι συμβαίνει. Τότε εκεί αυτοί είπαν ότι εμείς είμαστε 250.000 οι Ορθόδοξοι στην πόλη. Και βέβαια είπαν ότι δίθεν ήταν με χρήματα για να γίνει ο Ορθόδοξος, όταν τα είχαμε τα χρήματα. Δόξα στην Αγία φτώχη μας. Αλλά ήταν ο Αναστάσιος που έβαλε τα θεμέλια, ο Ιωνάς, σπουδαίος ιερικός που είχε χειροδίνει στον Αναστάσιος ήταν ο πατήρ Σωσθένης Ιόνιου. Αυτός είναι μεγάλος με προσωπικότητα φωτιστής. 10 χρόνια, πατέρας μου, είχε 30 εμπορίες. Τι δύναμη έβρισκε αυτός ο άνθρωπος και μεταλαμβάνησε την Ορθοδοξία σε όλη την περιοχή εκεί και πρώτα που μας προβλήθηκε την Τανζανία. Τώρα να μην σας πολυλογώ, όταν έφυγαν οι Έλληνες ξεκίνησε η Ορθοδοξία. Γιατί οι Έλληνες και οι Ιερείς που ήταν ακόμη και οι Επίσκοποι ήταν για τους Έλληνες. Δεν έκαναν την Ιεραποστολική, ήταν παράπονο των Αφρικανών γιατί οι Έλληνες δεν έκαναν σε μας Ιεραποστολή. Τέλος πάντων, είχαν πολλά θέματα. Μόνο ο πατήρ Νικόδημος Σαρίκας ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε εκεί στην περιοχή από την περιοχή της Σμύρνης. 1890 πάλι μέσα μαζί τους Έλληνες, οι οποίοι πήγαν και έστησαν εκεί τον συγκρατονικό δίκτυο της Τανζανίας πρώτα της Αφρικής. Εκείνος ξεκίνησε πρώτα τις βαπτίσεις, μετά χάθηκε η Ορθοδοξία. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε 190 εμπορίες. Υπολογίζονται στις 250.000 οι Ορθόδοξοι, που όμως είναι μόνο έχουν 36 ιερείς. Στο 36 είναι μεγάλη συνδικία, 33 είναι εντεργοί και οι περισσότεροι έχουν 3-4, 5 και κάποιοι έχουν και 10 εμπορίες. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε οι ιερείς μας εκεί, τι κόπο έχουν με τόση φροντίδα και να αυξάνουν την Ορθοδοξία. Πολλοί έχουν μεγάλο ιεροσυνοδικό φρόνημα και επεκτείνουν την Αγία μας Εκκλησία. Από τις 190 ενορίες μόνο οι 100 ναό, χρησμένους, οι υπόλοιπες ενορίες είναι είτε είναι πλασκοκαλύπες και πλασκοκαλύπες.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια είχε καταληφθεί η Επισκοπή με απρόσπαθες συνέδρες. Αρκετοί εξέφευγαν, πήγαιναν σε σχίσματα, εδώ και 15 χρόνια ήταν απαραγνωστό, να φτάσει σε απόγνωση. Δεν έπαιρνε μισθό, πήγαν σε κάποια σχίσματα. Αυτά πάθηκαν εδώ και τα εξάγουν και έξω. Οι παλαιολογίστε και κάτι άλλο που έκανε και εκεί. Έκανε τη δουλειά του. Και έφευγε και ενοείς. Έφευγε και κόσμος χωρίς. Γι' αυτό και το μήνυμα του Πατριάρχη τώρα ήταν να επιτέθει πίσω. Η επιστροφή και ενότητα. Αυτό λοιπόν τα δύο χρόνια που είμαι εκεί, 18 μήνες, αυτό προσπάθησα να κάνω από πάρα πολύ σκοπές συνθήκες, πολύ σκόπος, πολύ εργασία, κάθε μέρα καταφέραμε να επιστρέψουμε από τους 5 ιερείς, επέστρεψαν 4, τους ήταν το χρήσμα, επέστρεψαν καθηγητές, τους κατηχητές, είναι 150 κατηχητές, οι οποίοι όταν δεν υπάρχει ιερέας στην ενορία, μαζεύει, ο κατηχητής μαζεύει τους χριστιανούς, κάνει την ακολουθία, διαβάζει τον Απόστολο το Ευαγγέλιο, κάνει ένα κήρυγμα. Παίρνουν και κατηχητές και επέστρεψαν και αρκετές ενορίες και πάνω που είχαμε αυτή την ευλογία της επιστροφής, δώσαμε πρώτη στιγμή, έδωσα μισθό στους ιερείς, δηλαδή η πρώτη έγνοια ήταν οι ιερείς. Το πίστευα και το πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα η επισκοπή χωρίς τους ιερείς. Οι επίσκοποι επιμένουν τους ποιμένες. Γι' αυτό τους ιερείς, τις οικογένειές τους, πήραν όλα τα παιδιά των ιερείων και τα σπουδάζουμε. Κάθομαι στα σχολεία μας και στα δημοτικά και στα άλλα. Έδωσα σε όλους τους ιερείς από ένα πικιπίκι, πικιπίκι είναι τα μηχανάκια, για να μπορούν να πηγαίνουν στις ενορίες τους, ποδήλατα στους υπερχητές. Τους έδωσα στολές, ράσα, άμφια, για τον μισό θέλω να ευχαριστήσω την Ιεραμονή Πατοπεδίου, η οποία δίνει κάθε μήνα, τους μισθούς των ιερέων. Και επίσης ξεκινήσαμε, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη σε ιερείς, γι' αυτό και ξεκίνησα αμέσως την ιερατική σχολή, δημιούργησα την ιερατική σχολή του Αποστόλου και Βαγγελίου του Μάρκου. Και καθηγητές από εκεί, πήρα καθηγητές θεολόγους, δεν έχουμε θεολόγους, και είναι ελάχιστοι που ξέρουν ελληνικά εκεί. Πήρα θεολόγους από την Κρυσάξα, από τον Κουμπό, έρχονται εκεί και με βοηθάνε, ξέρουν και τα ελληνικά και τα σουαχίλια. Έχω ιεροσπουδαστές, έχουμε στείλει και ιεροσπουδαστές στην Πατριαρχική Σχολή στην Αλεξάνδρεια για να μπορέσουν να ελαφρύνουν το βάρος των ιερέων. Τους το πάμε πάρα πολύ. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να τους δείξω την αγάπη, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, ό,τι μου ζητήσουν το δίνει. Ό,τι μου ζητήσουν. Είμαι αποφασισμένος δηλαδή. Λόγω των σχισμάτων που είχαμε, και λόγω αυτής της απειλής η οποία ήρθε τώρα. Τα σπίτια τους, τα αυτά τους, να τα φτιάξουμε. Να έχουμε ιδιαίτερη, οι πρεσβυτέρες έχουν ιδιαίτερο σύλλογο που κάνουμε, ας πούμε, και κάνουν και δεύτερο σεμινάριο. Και υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες εκεί και πρέπει να τα προσέξουμε. Υπάρχει το επισκοπείο, το οποίο έκτισε το οικόπεδο του Ιεροπράσινου Αναστάσεως, έκτισε ο Ιωνάς,
ένα πολύ καλό, μια βάση δηλαδή, ένα νοσοκομείο και δύο γυμνάσια νοσοκομεία εδώ πέρα στο Δέλη και την Αγία Σωστά. Προσπαθούμε να έγινε μεγάλη προσπάθεια να υπάρξουν υποτροφίες για τα παιδιά μας και δόξα τω Θεώ η Αποστολική Αδελφότητα εδώ στα ίχνη του Παρακοσμά που έχει οργανωθεί και να με βοηθάει στα μετώπιστα έχει 130 υποτροφίες, 130 ορθόδοξα παιδιά που βάζουμε στα σχολεία μας, οπότε τα σχολεία μας είναι μένουν μέσα τα παιδιά από την υποτροφία, από την υποτροφία δηλαδή. Οπότε είναι ιδιωτικά σχολεία, οπότε τα παιδιά μπαίνουν έρχονται στα σχολεία, σπουδάζουν τα παιδιά και έρχονται στα σχολεία μας. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ ζητιάκι όπως είναι στο Κονγκό. Υπάρχει το επίπεδο είναι ανεβασμένο, αρκετά, οι νόμοι τηρούνται, υπάρχει τάξη, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει αστυνόμευση. Αυτοί είχαν ένα μεσοκομμουνιστικό καθεστώς εκεί και είναι αρκετά καλά οργανωμένοι. Καλύτερο βιωτικό επίπεδο, έχει φτάσει παντού το ρεύμα, όπως και σε παντού υπάρχουν δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, τα οποία έγιναν και δημόσια. Υπάρχει ένα μοσαϊκό θεσκευμάτων. Το 40% δυστυχώς είναι μουσουλμάνοι, διότι η χώρα της Τανζανίας 500 χρόνια ήταν συλλογωμένη στους Άραβες. Τυχοδιώκτες, οι οποίοι διοργάνωσαν τα δουλετόρια, τα σκλαβοπάζαρια της Τανζανίας. Καθολικούς, οι Καθολικοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Ήρθαν και οι Προτεστάντες, διέριξαν τον κόσμο, μάλιστα και σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Οι Καθολικοί με τους Προτεστάντες έκαναν πολέμους. Τέλος πάντων, τώρα η μαγεία υπήρχε πάρα πολύ, τώρα επιστρέφει η μαγεία, μέσω της, μέσω κυρίως των Πεντηκοστιανών που έχουν εξαρτωθεί και εκεί πάρα πολύ και των Αφρικανικών Προτεσταντικών κυρίως ομάδων που έχουν οργανωθεί, όταν ακούω να ομιλιάζουν οι Χοντζάδες και οι Σιείτες και οι Σουνίτες, να χτυπάνε τα μπάνες οι Καθολικοί, οι Λουθιανοί, οι Προτεστάντες έχουν μεγάφωνα και ακούγονται σε όλη την πόλη, όταν τους ακούω σαν να ακούω θηρία, να ουλιάζω για να κατασπράξω τις ψυχές των ανθρώπων. Η μεγαλύτερη δυστυχία δεν είναι η πείνα, δεν πεινάνε. Δεν είναι πλούσιοι, αλλά δεν πεινάνε. Δουλεύουν. Πρώτη φορά είδα άντρες, γυναίκες, παιδιά με μία τσάπα στον νόμο από το ίδιο του βράδυ να δουλεύουν. Εκεί δεν υπάρχουν τα χωριά όπως τα ξέραμε. Υπάρχει ένα κέντρο, υπάρχουν τα μαγαζιά, τα καφενεία, οι αρχές και έχει δώσει το κράτος σε όλους τους ανθρώπους χωράφια. Και μέσα σε ένα χωράφι είναι το σπίτι. Κάθε 500 μέτρα υπάρχει ένα σπίτι. Και κάνουν όλα. Η περιοχή είναι πανέμορφη, τόσο όμορφη, που όταν τότε έφερε ο Πατριάρχης στην ομιλία του, όταν ρώτησε κάποια στιγμή που είχε πάει στα πτήρα για να ευχαριστήσει τον Αναστάσιο, τον προσφυγάκο στην Αφρική, του λέει ο Παναγιώτη, αν θα πηγαίνετε στην Αφρική, πού θα πηγαίνετε. Και εκείνο τότε με νοσταλγία, ο Αναστάσιο είπε στην Μπουκόβα. Η Μπουκόβα είναι στα βόρειο-δυτικά, πρώτη πλευρά τη Τανζανία, στη δυτική όχθη τη Νίκη Βικτόρια. Είμαστε στα σύνορα με τον Γκάντε και βόρεια και δυτικά μας είναι η Ελλάδα και το Μπουρούντι. Κατά πράσινη και τελικά η λίμνη, η Βικτόρια είναι σαν το Αιγαίο Παλαιός. Τεράστια. Κατά πράσινη, όλο ο μπανάνες, όταν λέμε μπανάνες, συγκεντρώνουμε 7 είδη μπανανιών. Μόνο τα δύο είναι
και μπανανιές, φέτες, τα λαμπόκι, το λαμπόκι ήταν το φάκι, το ψωμί που σε αυτό, δεν ήταν το ψωμί, ήταν μια σύμφωνα, το κουτάρι, και οι θάλασσα πάλι έχουν την οτροφία πολύ μεγάλη, αγελάδες, πρόβατα, κοτσίκια, και εμείς έχουμε, το πάδι. Η θάλασσα πάλι μας δείχνει ψάρια, η νησιά έχει μέρκα, κάνει εξαγωγή σε όλο τον κόσμο μέρκα, η αρχίδια και μικρά. Η δυσκολία μας είναι αυτή, η οικονομική, ότι είμαστε σε Γιάννη και ζούμε με τα ελέη και τη φιλανθρωπία των απ' έξω. Θέλουμε να προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε όσο γίνεται να κάνουμε αυτοκέφαλη και αυτοδύναμη την Επισκοπή. Έχουμε δύο φάρμες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε για να μπορώ να έχω, πρέπει να αυξήσουμε το μισθό των ιερέων. Θέλω να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Εκκλησία της Κύπρου που μας δίνει, θα μας δώσει από 150 δολάρια σε όλους τους ιερείς. Κάθε μήνα θα μας δίνει τώρα. Μπράβο τους. Ο Πατριάρχης είναι τώρα στην Αθήνα, θα πάει και στην Κύπρο τώρα για αυτό το θέμα. Και γιατί έχουμε πάρα πολλές νέες ανάγκες, δεν μπορούμε βέβαια να ανταποκριθούμε σε όλα, σε όλες τις ανάγκες. Κυρίως θέλουμε τους ιερείς. Κυρίως θέλουμε να είναι οι ιερείς, να είναι το σπίτι τους, να κάνουν τους ναούς. Ήδη οι 100 ναοί είναι ερείπια, θα το φτιάξουμε και οι άλλοι ναοί θέλουν να γίνουν κανονικοί ναοί. Υπάρχει μια ομάδα αρχιτεκτών στην Αθήνα που ετοιμάζει σχέδια προσαρμοσμένα στο αφρικανικό περιβάλλον και έχει και στοιχεία αφρικανικής αρχιτεκτονικής και αυτά είναι το Βυζαντινό, με τρόπο και αυτά, αλλά θα γίνονται οι ναοί κρατώντες που θα μοιάζουν σε τα σπίτια που έχουν οι Αφρικανοί. Θέλω δυσκολία. Ο στόχος μας είναι ο εξής. Κάθε ενορία και παπάς. Κάθε παπάς και σπίτι παπά. Κάθε ενορία και σχολείο και ιατρείο. Για να μπορεί να είναι ολοκληρωμένη η βοήθεια την οποία προσφέρουμε προς τους αδελφούς μας. Στο νοσοκομείο το δικό μας έχουν δωρεάν οι ιερείς και εξετάζονται και οι οικογένειές τους. Η βοήθεια έχουμε ανάγκη από στελέχη. Έχουμε ανάγκη από στελέχη ως από ανθρώπους. Θέλω στελέχη και εκκλησιαστικά, κληρικούς. Πρότεινα στον Πατριάρχη να του δώσουμε τον Πατριάρχη που ήταν στην Αθήνα για το Πρωτοσύμβουλο, που ήταν όταν κατεβεσπόρησε στην Ουγγάντα. Και τώρα δεν έχω το Πρωτοσύμβουλο. Αναζητώ. Και επίσης θέλουμε θεολόγους, κατηχητές να ξέρουν αγγλικά και να πηγαίνουν από το πολύ συμβολείο να κηρύττουν και να στηρίζουν το λαό. Μια μεγάλη ευλογία να δείτε τι άθληση έχει η Εκκλησία και θα σας πω για τον πειρασμό με τους Ρώσους. Να δείτε τι άθληση έχει αυτή η Εκκλησία και τι ενδιαφέρον. Το 80% των εκκλησιαζομένων είναι νέοι. Εάν είναι 100 μέσα στο ναό, 20 είναι μεγάλοι. Μια τελευταία νέοι 18-25, 30, η υπόλοιπη παιδιά. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στην νεολαία. Πρέπει να δούμε την νεολαία.
Και γι' αυτό ακριβώς και κάνουμε τις κατασκηνώσεις. Έχουμε φιλοξενήσει το 2021 3.000 παιδιά και νέους. Θέλω τους νέους, τα αγόρια και χωρίς από 18 μέχρι 25, γιατί έχουμε θέματα. Τα κορίτσια μας δυστυχώς τα κάνουν μουσουλμάνια. Μου είπαν οι ιερείς και έφυξαν. Γιατί τα κορίτσια μας είναι φτωχά και παίρνουν μουσουλμάνους που είναι πιο ανώτερη τάξη εκεί στην Τανζανία. Πρέπει να τα στηρίξουμε, να τα προσμιλήσουμε. Εκεί έχουν οι άνθρωποι. Δεν γίνονται εκτρώσεις. Χωρέονται οι εκτρώσεις. Οπότε έχουμε πάρα πολλά κορίτσια τα οποία έχουν παιδιά στην πλάτη. Δηλαδή έχουν πολλές μονογονοϊκές οικογένειες. Και ενώ λοιπόν έχουμε όλο αυτό τον αγώνα, η δίψα των Αφρικανών για την Ορθόδοξη είναι πολύ μεγάλη. Τους παρουσιάζουμε την Ορθοδοξία και αυτοί προσέρχονται. Δεν κάνουμε ιδιαίτερο. Αυτοί έχουν. Να σου το πει, μιλάτε, δεν γίνουν την Ορθόδοξη. Έχουμε βάλει βέβαια υποφρένο γιατί πρέπει να οργανωθούμε πρώτα και ήδη υπάρχοντες και μετά να επιτύχουμε ναού. Γιατί ακούστε, μπορεί να κάνουμε μια ενορία. Μπορεί να κάνουμε ναό. Εάν δεν πάει η παπάς, γιατί. Γι' αυτό πρέπει, έχουμε ένα δικό ιερείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και μάλιστα την ιερατική σχολή που έχω στο επισκοπείο δίπλα, και τους παρακολουθώ εγώ προσωπικά, τους ιεροσπουδαστές, τους το δίνω όλα. Έχουμε τα μαθήματα, λειτουργεί η σχολή σαν τις παλιές τις σχολές, με εσωτερικό πρόγραμμα, με υποτροφιακό και εκπαίδευση και λειτουργική και θεολογική και πνευματική. Δεν ήξερα να παίξω ομολόγηση. Δεν υπήρχε κανένας πνευματικός, οπότε πήραμε μια εκλογή του Πατριάρχη, έκανα 8 πνευματικούς, θα κάνω κι άλλους, μια τέτοια πατεριά. Δεν ξέρω να παίξω ομολόγηση. Τους καθοδηγούμε. Και ενώ λοιπόν έχουμε όλο αυτό τον αγώνα και όλη αυτή προσπάθεια για την ιεραποστολή που έχει η Ορθοδοξία μας, ως μειόφυλλα είχαμε την επίθεση των Ρώσων, οι οποίοι μετά από το πρώτο αυτοί είχαν προετοιμαστεί. Ρώσοι υπήρχαν, όπως είπε και ο Σεβασμιότητος, αλλά ήταν κάτω από την υπακοή του Πατριαρχείου. Είχαν ρωσικές ενορίες και στο Μαρόκο και στην Αλγερία και στην Αλεξάνδρεια και κάτω κυρίως στην Νότια Αφρική. Είχαν και Ρώσοι ιερείς, αλλά ήταν κάτω από τους τοπικούς μητροπολίτες. Τώρα όμως, όταν έγινε η πρώτη αναγνώριση από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας του Επιφανείου του Πατριαρχείου της Αυτοκέφαλης της Ουκρανίας, αυτοί μπήκανε και άρχισαν να προετοιμάζουν αυτό το οποίο έκαναν τώρα. Υπάρχει η Εκκλησία της Ρωσίας έχει φοβερά προβλήματα. Ορθοδοξίες. Πρώτον, στο σύνταγμα τους λένε, έχει κανονισμό το Πατριαρχείο της Μόσχας. Λέει ότι η μέλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Ρωσίας είναι όσοι είναι στην Ρωσία. Λέει πράγμα. Και όσοι Ρώσοι είναι απανταχτή της γης. Είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. Δεν ανήκουν στους τοπικούς θρησκόπους. Αυτό είναι εκτός κανόνων. Και το τρίτο και φοβερότερο, όσοι θέλουν να είναι μέλη του Πατριαρχείου της Ρωσίας, αυτοί μπορεί να είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. Δηλαδή, η Μόσχα θέλει να γίνει οικουμενική. Να γίνει παγκόσμια εκκλησιαστική δύναμη. Και
και χρησιμοποιώντας σαν αφορμή αυτό το οποίο από καιρό ήθελε να το κάνει. Απλώς σταματούσε. Όταν είχε κάποια κάτι η Αγγόλα, το Σουδάν, ήταν ζέμια η δική μας, που ήταν φίλοι με τη Ρωσία, αυτοί ήθελαν να μπουν μέσα. Και έδειχναν ένα ενδιαφέρον που στο κομπό είχαμε με τέτοιες προκλήσεις. Τώρα όμως τα πράγματα δυστυχώς προχώρησαν και προσπάθησαν να προσευχαριστούν οι ιερείς αυτά τα οποία λένε είναι ψέματα. Εντάξει, υπάρχουν τα δυσαρεστημένοι ιερείς απέναντι στους τόπους τους. Αυτό δεν το αφήσω. Μπορεί να υπάρχει, αλλά όχι σαν στο σημείο να θέλουν να φύγουν και να καταδεχθούν σε μια άλλη εκκλησία, αυτό είναι ψέμα. Ήδη είχαν φύγει κάποιοι και πήγαν σε παλαιοκαρολογήτικα ή άλλα σχίσματα της Κένιας που επεκτάθηκαν από την Κένια και στην Ουγκάντα και στην Τανζανία. Και πήγαν ένα-δύο ιερείς και κάποιες περιοχές. Που ξέρετε πώς μπόρεσαν να τους πήραν. Τους πήραν κυρίως τα χρήματα. Όταν εμείς δίνουμε, ας πούμε, 200.000 σελίνια, θα το πω σε ευρώ, όταν τους δίνουμε εμείς 100.000, 100 ευρώ, αυτοί τους δίνουν 300 ευρώ. Κάθε μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν κανένα πράγμα απέναντί μας για να φύγουν οι ιερείς. Και μάλιστα αυτοί οι ιερείς που έφυγαν, που έλεγε και ο Άγιος Αρούσος ο Λαχώνικος, και εγώ από αυτούς που ξέρω, ό,τι μας ζητούσαν κοντά, τους βοηθούσαν, τους είχαμε από κοντά. Και δυστυχώς όμως υπάρχει αυτό το μικρόβιο του διχασμού και δυστυχώς μας έφυγαν. Λένε ότι έφυγαν 102 ιερείς. Υπάρχει βέβαια ένα μόνιμο θέμα στο πλήρω της Αφρικής. Όσο ήταν μικρές σε αριθμό, ήταν λίγοι ιερείς, οι Αφρικανοί, είχε αναλάβει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας Ελλάδος και έδινε μισθό. Από αυτό το δίσκο που βγαίνει στους ναούς, κάτι φακελάκια, κάτι ιερά που γίνονται δωρές, από αυτά έδινε η Αποστολική Διακονία, έστειλε τους κάθε μήνα τους μισθούς των ιερέων. Όταν όμως αυξήθηκε η Ορθοδοξία, αυξήθηκαν οι τροπολογίες, οι εμπορίες, οι ιερείς, αυξήθηκαν και οι ανάγκες για τους μισθούς των ιερέων, οπότε η Αποστολική Διακονία σταμάτησε. Σχεδόν. Δεν μας βοηθάει. Και όντως υπήρχαν θέματα, όσοι επίσκοποι νοιαζόντουσαν και είχαν φίλους και έτρεχαν και ζητιάδευαν, έπαιρναν χρήματα και έδιναν στους ιερείς. Οι πολλοί κάποιοι όμως αρχιερείς δεν ενδιαφερόντουσαν για τους ιερείς τους και είχαμε αυτά τα φαινόμενα να είναι δυσαρεστημένοι από τους Έλληνες. Οπότε λένε τώρα οι Ρώσοι μας δίνουν περισσότερα, θα πάμε σε αυτούς. Αν και αυτούς τους ιερείς, εμείς έπρεπε να τους είχαμε, καθαρίσει. Ή θα τους καθαρίσουμε, για άλλα θέματα. Άλλος, ας πούμε, πήγε και έκοψε τα δέντρα της Αγγλίας, ας πούμε, φρόντισαν οι παλαιότεροι επίσκοποι και γύρω από την Εκκλησία έφυγε να δάσκω, να έχει έστω και η Ελληνορία. Πήγαινε να τα
να ήταν αυτό, αυτή η συγκεκριμένη έλεγχο. Άλλο παπά έκανε το μάνο. Και αυτά. Κάποιοι έλεγχοι όταν δεν. Και εγώ που είναι εκεί. Όταν δεν προσέξουμε. Για να έχει άμεσο αποτέλεσμα η ευχή. Δεν έστει, ας πούμε, εξοπλισμούς, παραδείγματος χάρη. Και όπως έλεγε ο Χριστός με τα έμπαινε ο Λεωτζόπουλος, όταν έχουν δραστικότερο λειτουργικό, δηλαδή αποτέλεσμα έχει μία ευχή, εμείς λέμε, εμείς προσευχόμαστε στον Θεό και όταν ο Θεός θέλει, μας δίνει. Η απάντηση είναι ναι, όχι, περίμενε. Με την μαγεία όμως, ο διάβολος θα κάνει όλα. Και δυστυχώς πολλοί ιερείς έχουν ξεπέσει, σας είπα και οι Προτεστάντες ήταν αμαγείες και κυρίως Αφρικανοί και δυστυχώς κάποιοι ιερείς μας. Γι' αυτό το συγκεκριμένο είχαν καταγγελίες και μάλιστα και για άλλους. Και μάλιστα όταν αρρώστησε ο αγαπημένος, πήγε σε νοσοκομείο μάλλον. Και αυτό είναι σε ολόκληρη την κοινωνία εκεί, όταν έρχεται μια δυσκολία, πηγαίνουν σε μάλλον. Ή παίρνουν μαγικά. Υπάρχουν ολόκληρα χωριά που είναι μάγια. Δεν έχουμε πολύ γραμμία, μόνο οι μουσουλμάνοι. Αλλά και οι μουσουλμάνοι δεν έρχονται. Στον Κονγκό υπήρχε η μαγεία κυρίως μεγάλο πρόβλημα. Ο άλλος ήταν χείρος παπάς και στη ζούσε. Και ο άλλος ήρθε από το αποσχίσμα και ξανά έφυγε. Λοιπόν, ρωτάω και λέω, έχει δικαιώμενο πατέρα να αρπάξει τα παιδιά από μια οικογένεια να κάνει την κάρτα. Πώ λοιπόν έχει δικαιωθεί Μόσχα, ο Μόσχα, δεν τα πάει η ιδέα. Αναγνωρίζει ότι έχει μια θετική χειροτονία, από την χειροτονία που του έδωσε τη αρχαιρή του Πατριαρχείου και τη χρησιμοποιεί. Και τι την αγνοίζει όμως εκείνος που έδωσε την ιεροσύνη, που έδωσε την χειροτονία. Δεν την κλέψουν το παιδιό μου. Τι δουλειά έχουν από την Μόσχα να έρθουν στην Αφρική. Αν ήταν η Ουκρανία, ήταν κάπου αλλού, όπως το πω, αν είναι δίπλα τους, είχαν παλαιότερα κάποια. Αλλά στην Αφρική, γιατί. Την εκδικηθούν, μα τότε χριστιανοί είμαστε. Την εκδικηθείτε, επειδή ο Πατριάρχης έδωσε το υπενέσιο της Εσωκρανίας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τώρα το Πατριαρχείο έχει καλέσει δύο ιερείς Ρώσους, οι οποίοι εισήλθαν μέσα στην Αφρική, τους έχει καλέσει σε συνοδικό δικαστήριο που έχουν την εβδομάδα. Εάν δεν υπάρχουν και δεν μπορούν συγγνώμη, θα καθαρίσουν τα πίσω. Και βέβαια έστειλε επιστολή στον διορισμένο επίσκοπο των Ρώσων στην Αφρική, ο Πατριάρχης, του λέει αν ξαναπατήσεις τα Αφρική, δεν καθαρίζεις. Σύμφωνα με τους κανόνες, εκεί που επιτελεί κανείς το παράδειγμα, εκεί και δικάζεται. Τη δική του εκκλησία. Εάν ήθελε να έρθει πρώτον στην Αφρική, παίρνει ευλογία από το δικό του τόπο το καθήμενο και παίρνει και ευλογία από το καθήμενο σου. Αλλά είναι λίγοι που ήθελαν να αφήσουν και να απολέσουν. Δυστυχώς. Ξέρουμε, υπάρχει μια οργάνωση στην Αφρική που προσπαθεί να επεκτείνει την
παρουσία της Ρωσίας σε διάφορα κράτη της Αφρικής. Εκεί που πολιτικά και εκκλησιαστικά είναι η οργάνωση Wagner, λέγεται, που αυτή έχει να αναλάβει εργολαβικά όλη την οργάνωση. Στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στην Αγκόλα, και στην Τανζανία έχουμε το εξής. Σας είπα ότι ήταν μισοκομμουνιστικό καθεστώς και οι περισσότεροι πολιτικοί και αξιωματικοί της Τανζανίας έχουν σπουδάσει στη Ρωσία. Ξέρουν και ρωσικά, αλλά μαθαίνουν λόγω αυτής της φιλίας. Αυτή λοιπόν βοηθάει την επέκταση των Ρώσων στην Αφρική. Εμείς θα αντισταθούμε. Πηγαίνουμε με το καλό. Πηγαίνουμε με το καλό και είπαμε θα εξαντλήσουμε κάθε όλη μας την αγάπη. Θα τους έχουν καλέσει τους ιερείς, δεν ήρθαμε. Δεν ήρθαμε και από την πατρία, δεν ήρθαμε πατρία της κάτω, δεν ήρθαμε της κοινής. Και τα υπόλοιπα. Πώς είναι αυτή. Αυτοί σε εμάς δεν είμαστε προσκοπή τέσσερις. Στην δική σου. Ναι. Τέσσερις στην Αρούσα και έξι είναι στην Δόκλη για τον πόλεμο σου. Θα τους από τους έστειλε επιστολή τώρα και τους είπα ότι σας περιμένω με την επιστολή μου στην Κόμπα καθηγητέ και να σας δεχθώ και θα, η αγάπη μου θα είναι μεγαλύτερη. Και τώρα που θα πάω, τους περιμένω και αν και θα εξαντήσω κάθε περιθώριο και θα πάω όπως βρω έναν τους παρακαλέσω και τους έχω βοηθήσει. Έχω τα παιδιά του στα σχολεία, μάλιστα το ενός. Έχω το παιδί του γραμματέα στην Κάπρο. Δεν καταλαβαίνω. Πάλι για κάποιους αναρτησμένους του αδερφάνικους. Αχάριστα. Θα προσπαθήσουμε, υπάρχει μία πρόταση να μην προχωρούμε σε... θα δούμε τι θα έχουμε στο Πατριαρχείο και η Αθηνική Μεταρχία και η Πανορθόδοξη. Δεν θα προχωρήσουμε σε καθαρέσεις ιερέων, γιατί έχουμε αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Γιατί πολλοί θα δουν, ότι για λίγο καιρό θα τους δώσουν ένα-δύο μισθούς και ίσως να δώσουν απλώς μισθούς στους συντονιστές, ας πούμε, ένα συντονιστή και έχουν την κάρτα. Και θα δούμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα με τη Ρωσία και θα θελήσουμε να την αγγελίσουμε πίσω, να την βοηθήσουμε. Και να μην προχωρούμε τώρα σε καθαίρεσεις ιερών. Να καθαιρεθούν αυτοί που έρχονται σε αυτήν την Ρώσια. Και δεν θα πρέπει όμως να μας απορροφήσει αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν πρέπει να... Αυτή τη στιγμή ο ρόλος μας είναι η Ιεραποστολή. Δεν θα μας σχέσουμε με αυτά. Και αλληλοκαλούμαστε. Θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν θα μας απορροφήσει αυτό. Δεν θα ξεφύγουμε, από το έργο μας, την αποστολή μας. Θέλουν να έρθουν στην διακονία. Μας είναι εξουσία και εμείς δεν έχουμε εξουσία, έχουμε διακονία. Να έρθουν στη διακονία να προοδεύσει η ορθοδοξία μας. Να βοηθήσουμε, αν έχουν ανθρώπους, αν έχουν μέσα, αλλά στη μία ορθοδοξία. Όχι να διχάσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κοιτάξουμε το στόχο μας και πιστεύουμε ότι και αυτό θα γυρίσουμε πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας, τα 38-40 χρόνια της παρουσίας μας εδώ, για τη συνεργασία. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από όσους στενοχώρησα και να τη συγχώρεσαι σε όσους με στενοχώρησαν. Αυτά είναι μέσα στο έργο μας, αλλά πιστεύω στην αξία του ιερέως και το σας είπα και προηγουμένως ότι
έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ότι οι ιερείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν την εργασία μέσα στην Εκκλησία. Και έχουν την κυρίως τη διαπίμανση με τον λαό του Θεού. Ό,τι έγινε είναι τιμή στον Ιερό του Ιερισσού, τιμή στον Σεβασμιότατο, που ανέβη σε δύο επισκόπους στην Αφρική. Και θέλω να πω ότι μέσα στην εγγραφή αναφέρεται και στην Αποκάλυψη ότι η Ιεραποστολή δίνεται σαν ευλογία σε μια επισκοπή, σε μια τοπική εκκλησία που έχει πρόοδο. Για να κάνει αυτή η μικρή μητρόπολη Ιερισσού, για να κάνει η Ιεραποστολή, φαίνεται ότι έχει πρόοδο. Έχει πρόοδο πνευματική και αυτή η πρόοδο πνευματική επευλογείται από τον Κύριο και δίνει τη δυνατότητα να κάνει η Ιεραποστολή. Αυτό σε ρωτιότητα. Οι λίγοι εμείς άνθρωποι, η φτωχή αυτή η Μητρόπολη να προσφέρει στελέχη της και να κάνει η Ιεραποστολή. Και η τιμή είναι και σε εσάς, πατέρες, γιατί ό,τι έγινα, θα το πω και στους χριστιανούς την Κυριακή εδώ, ό,τι έγινα το δίνω σε εσάς και στους χριστιανούς μας, δεν έγινα μόνος μου, αλλά και με τη δική σας την αγάπη, με τη δική σας την βοήθεια και όπως και με την σας διεκπώνησα και σας υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια, για τη δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας μας. Θέλω να ουσιαστικά σήμερα σας αποχαιρετώ και θέλω να μένετε στις προσευχές σας στο μέτωπο εκεί, στο πολύ μεγάλο μέτωπο που έχουμε μέσα στην Αφρική. Πολλές φορές σκεφτόμουν να πάω και να χαθώ εκεί. Μέσα στις ζωές. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να έχουμε την επικοινωνία, γιατί η Εκκλησία εκεί εξαρτάται από τις προσευχές τις δικές σας και από την βοήθεια. Ό,τι θέλω λοιπόν να μνημονεύετε, να μνημονεύετε τους λίγους ιερείς μας, τους χριστιανούς, τον Κύριο και τον λαό της Επισκοπής και ό,τι μπορεί η αγάπη σας να βοηθήσει και να προσφέρει, δεχόμαστε ευχαρίστως, γιατί είναι μεγάλες οι ανάγκες και εύχομαι να έχετε πρόοδο εσείς προσωπικά στις οικογένειές σας, τα παιδιά σας και στις εμπορίες σας, να είστε άξιοι οι πατέρες μου και εγώ χαίρομαι γιατί σας είχα συμπεριστοπέρους και συναγωνιστάς εδώ στην Μητρόπολη. Άξιο! Χριστός τον